Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι η Δέσποινα Φεντούλη και ακούτε Κόσμος FM. Το θέμα του σημερινού αφιερώματος είναι η Ιταλοκρατία στα Δωδεκάνησα. Στο πέρασμα του χρόνου, τα Δωδεκάνησα λόγω της γεωστρατηγικής τους κυρίως θέσης καταλήφθηκαν από Πέρσες, Ιωαννίτες Ιππότες, Οθωμανούς Τούρκους, Ιταλούς, Γερμανούς και Βρετανούς. Και παρά το γεγονός ότι τα Δωδεκάνησα ήταν για 4 περίπου αιώνες υπό τον Οθωμανικό ζυγό, η 33χρονη Ιταλική κατοχή αποδείχθηκε πιο επικίνδυνη για την Ιταλοποίησή τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες και ιστορικές πηγές, τα αυστηρά και συχνά βία μέτρα που επιβλήθηκαν κατά της ελληνικής γλώσσας και της ορθόδοξης πίστης, δεν στάθηκαν εμπόδιο στη διατήρηση της ελληνικότητας των Δωδεκανήσων, χάρη στη στεναρή αντίσταση και την ενότητα που επέδειξαν οι κάτοικοί τους. Πώς όμως τα κατάφεραν? Ενώ το 1912 ο Ελληνικός στρατός απελευθερώνει εδάφη στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, τα Δωδεκάνησα περνούσαν υπό την Ιταλική κατοχή. Οι Ιταλικές δυνάμεις, με επικεφαλής τον αντιστράτηγο Τζοβάνι Αμέλιο, υποσχέθηκαν στους Δωδεκανήσιους ότι η κατάληψη επρόκειτο να είναι προσωρινή και στη συνέχεια τα παραχωρούνταν στην Ελλάδα. Από τις 28 Απριλίου έως τις 20 Μαΐου του 1912, οι Ιταλοί κατέλαβαν την Αστυπάλαια, τη Ρόδο, τη Χάλκη, την Κάλυμνο, την Κάσο, την Κάρπαθο, τη Λέρο, τους Λειψούς, την Ίσυρο, την Πάτμο, την Τήλο, τη Σίμη και την Κο. Αντιπρόσωποι των νησιωτών πραγματοποίησαν πανησιωτικό συνέδριο στις 16 με 18 Ιουνίου του 1912 στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο. Εκεί υπέγραψαν ψήφισμα κηρύσσοντας την αυτονομία τους, ονομάζοντας τα Δωδεκάνησα ως πολιτεία του Αιγαίου. Ο Ιταλός αντιστράτηγος Τζοβάνι Αμέλιο αρνήθηκε να παραλάβει το ψήφισμα. Στη συνδιάσκεψη ειρήνης του 1913 για τη λήξη των Βαλκανικών πολέμων, οι Δωδεκανήσιοι υπέβαλαν νέα ψηφίσματα διαμαρτυρίας κατά της Ιταλικής κατοχής. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος έληξε επίσημα με τη συνδιάσκεψη ειρήνης στο Παρίσι της Γαλλίας τον Ιανουάριο του 1919. Ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Ελευθέριος Βενιζέλος, στο υπόμνημά του προέβαλε ως ελληνική απέτηση τα Δωδεκάνησα βάσει του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης των λαών. Οι σύμμαχοι της Αντάντ αναγνώρισαν ωστόσο την Ιταλική κατοχή των Δωδεκανήσων. Οι Δωδεκανήσιοι διοργάνωσαν συλλαλητήρια το Πάσχα στα νησιά τους ώστε να εκφράσουν την αντίθεσή τους προς την Ιταλική πολιτική. Στη Σίμη, οι δημογέροντες συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν. Στη Ρόδο, στις 7 Απριλίου του 1919, κάτοικοι στο σημερινό Παραδείσι διαδήλωναν υπέρ της Ένωσης έξω από την Εκκλησία. Οι Ιταλοί καραμπινιέροι συνέλαβαν στους δασκάλους Κωνσταντίνο Πανταζή και Νικόλαο Μαγκαφά για τα τεκτενόμενα. Η αντίδραση των παρευρισκομένων ήταν άμεση. Έπρεπε να συλληφθούν όλοι ή κανένας. Τελικά οι Ιταλοί αφαίρεσαν εν ψυχρό τη ζωή του ιερέα Παπαλουκά και της Ανθούλας Ζερβού. Οι Γάλλοι παραχώρησαν την 1η Μαρτίου του 1921 το Καστελόριζο στους Ιταλούς εναντί αμοιβής το οποίο ήταν υπό την κατοχή τους από το 1915. Οι Δωδεκανήσιοι εξακολούθησαν ενωμένοι να ζητούν ένωση με την Ελλάδα. Ο Μπενίτο Μουσολίνι ήρθε στην εξουσία τον Οκτώβριο του 1922. Με την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης, τα Δωδεκάνησα αναγνωρίστηκαν ως τα Ιταλικά νησιά του Αιγαίου. Τον Αύγουστο του 1923, ο Μάριο Λάγκο έγινε ο πρώτος κυβερνήτης των Δωδεκανήσων. Από το 1924 έως το 1936 τέθηκε το ζήτημα του αυτοκέφαλου, με απότερο στόχο την αποδυνάμωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και την απομάκρυνσή της από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Οι κάτοικοι των Δωδεκανήσων θεωρούνταν Ιταλοί πολίτες και βάσει του σχολικού κανονισμού του 1926 η διδασκαλία της Ιταλικής γλώσσας ήταν υποχρεωτική. Παράλληλα, δημιουργήθηκε και το Διδασκαλείο Εκπαίδευσης Δασκάλων. Οι διδάσκοντες έπρεπε να μην εκφράζουν την εθνική καταγωγή τους και τα ελληνικά σχολεία υποβαθμίστηκαν ονομάζοντάς τα ιδιωτικά. Απαγορεύθηκε ο ελληνικός εθνικός ύμνος, η ελληνική σημαία
το μπλε χρώμα στις πόρτες και στα παράθυρα. Το 1928 ιδρύθηκε η Αρχιεπισκοπή της Καθολικής Εκκλησίας με έδρα τη Ρόδο και ενισχύθηκε ο ρόλος της στην εκπαίδευση. Από το 1929, δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος με πανεπιστημιακές σπουδές είχαν όσοι φοιτούσαν ή μετεκπαιδεύονταν στο Πανεπιστήμιο της Πίζας της Ιταλίας. Παράλληλα προσφέρονταν υποτροφίες στους δωδεκανήσιους σπουδαστές. Συστηματική ήταν και η προσπάθεια για τη δημογραφική αλλίωση του πληθυσμού με την εγκατάσταση επίκων από την Ιταλία σε Ρόδο, Κο, Λέρο και με την πραγματοποίηση μεικτών γάμων. Σύμφωνα με μαρτυρίες δωδεκανησίων, η Ιταλική διοίκηση εξώθησε τους κατοίκους να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό. Όσοι παρέμειναν εργάζονταν στα δημόσια ιταλικά έργα με πενιχρούς μισθούς. Στις 7 Απριλίου του 1935, αποκορύφωμα της εξέγερσης στην Κάλυμνο, ήταν ο πετροπόλεμος από πλευράς κατοίκων έναντι των Ιταλών, οι οποίοι απάντησαν πυροβολώντας τον Μανώλη Καζόνι. Το Σεπτέμβριο του 1936, όταν ο στρατάρχης Τσέζαρε Μαρία Ντεβέκη επισκέφτηκε τα Δωδεκάνησα, ως Υπουργός Παιδείας της Ιταλίας και μέλος της φασιστικής τετραρχίας, δήλωσε έκπληκτος επειδή οι Δωδεκανήσιοι μιλούσαν ακόμα ελληνικά και για να συνεννοηθεί μαζί τους χρειαζόταν διερμηνέα. Την ίδια χρονιά ο στρατάρχης Ντεβέκη έγινε ο κυβερνήτης των Δωδεκανήσων. Το 1937 επέβαλε σχολικό κανονισμό ορίζοντας την ελληνική γλώσσα τοπική και τη διδασκαλία της προαιρετική, χωρίς βιβλία στις τρεις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Διδάσκαλοι και μαθητές υποχρεώθηκαν να μιλούν μόνο ιταλικά. Άλλως αντιμετώπιζαν ποινές όπως απολύσεις, χρηματικά πρόστιμα, αποπομπές και ξυλοδαρμούς. Στα σχολεία δίδασκαν μόνο απόφοιτοι του Ιταλικού Διδασκαλίου Ρόδου ή Πανεπιστημίων της Ιταλίας. Το μάθημα των θρησκευτικών καταργήθηκε για τους Ορθόδοξους και διδάσκονταν μόνο στους καθολικούς μαθητές. Υποχρεωτικό έγινε και το μάθημα της φασιστικής αγωγής. Οι περισσότεροι δάσκαλοι και καθηγητές που απολύθηκαν κατέφυγαν στην ελεύθερη Ελλάδα ή την Αίγυπτο. Οι γονείς προσπαθούσαν να μάθουν τα παιδιά τους τα πρώτα γράμματα. Οι λίγοι εκπαιδευτικοί που παρέμειναν παρέδιδαν μαθήματα με αμοιβή 2 αυγά και λίγο γάλα και με κίνδυνο τη ζωή τους. Πολλοί γονείς απέτρεπαν τα παιδιά τους να πάνε σχολείο για να μην μάθουν ιταλικά. Δεδομένου ότι τα κατηχητικά επιτρέπονταν, ο Μητροπολίτης Ρόδου, Απόστολος, διοργάνωσε σχολεία που λειτουργούσαν ως κατηχητικά σε εκκλησίες ή σπίτια. Ιερείς ή θεολόγοι έδιναν στα παιδιά βιβλία εκκλησιαστικού ή θρησκευτικού περιεχομένου. Όλα γίνονταν με απόλυτη μυστικότητα. Η φασιστική διοικητική οργάνωση γινόταν πλέον μέσω των διορισμένων τοπικών αρχόντων, τους λεγόμενους ποντέστα, καταργώντας έτσι την τοπική αυτοδιοίκηση. Το 1938 επιβλήθηκε το Ιταλικό Δίκαιο και ο ρατσιστικός νόμος, ο οποίος αποσκοπούσε στην καθαρότητα της Ιταλικής φυλής. Οι μαθητές υποχρεώθηκαν να πηγαίνουν σε ιταλικά σχολεία, απαγορεύτηκε η ομιλία της ελληνικής γλώσσας με ποινή φυλάκισης, ενώ απαγορεύτηκαν οι χειροτενίες νέων ιερέων. Οι μισθοί για όσους γίνονταν Ιταλοί πολίτες ήταν πολλαπλάσιοι. Όποιος δεν μάθαινε ιταλικά, δεν μπορούσε να πιάσει δουλειά σε εργοστάσια ή σε δημόσια έργα. Κάθε ελεύθερος επαγγελματίας έπρεπε να έχει την ιταλική υπηκότητα, να στέλνει τα παιδιά του σε ιταλικό σχολείο και να γραφτεί στο φασιστικό κόμμα. Όσοι μιλούσαν για ένωση με την Ελλάδα, κυνηγήθηκαν αμήλικτα από τους Ιταλούς. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Δωδεκανήσιοι κατατάχθηκαν ως εθελοντές στον ελληνικό στρατό στο Αλβανικό μέτωπο. Το 1940, ο πρώτος Έλληνας αξιωματικός που έπεσε στο μέτωπο ήταν ο υπολοχαγός Αλέξανδρος Διάκος από τη Χάλκη. 1600 περίπου Δωδεκανήσιοι σύστησαν το λεγόμενο Σύνταγμα Δωδεκανησίων, πολεμώντας κατά των Γερμανών τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 1941.
μετά τη συνθηκολόγηση των Ιταλών στις 8 Σεπτεμβρίου 1943, τα Δωδεκάνησα πέρασαν σταδιακά υπό τον έλεγχο της Γερμανίας και στη συνέχεια υπό την Αγγλοκρατία έως την απελευθέρωση. Καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής, ο Δωδεκανησιακός Ελληνισμός κατήρησε την ελληνική συνείδηση, την ελληνική γλώσσα, τα ελληνικά ήθη και έθιμα και την ορθόδοξη πίστη. Η ένωση της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα επικυρώθηκε με την Ελληνοϊταλική Συνθήκη των Παρισίων το 1947 και το 1948 πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή της ενσωμάτωσης. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το αφιέρωμα του Cosmos FM για την Ιταλοκρατία στα Δωδεκάνησα. Από εμένα, την Δέσποινα Φεντούλη, γεια σας. Με ένα παπορί έρχεται, να το πω, να μην το πω. Με ένα παπορί έρχεται, να το πω, να μην το πω. Είναι κοντά να αράξει, είναι κοντά να αράξει. Ρε αφούσι, ρε αντρά, πάντα ρε, πάντα ρε αντρά. Και παίρνει της αγάπης μου, να το πω, να μην το πω. Και παίρνει της αγάπης μου, να το πω, να μην το πω. Πρέπει καμίσω να αλλάξει, πρέπει καμίσω να αλλάξει. Ρε αφούσι, ρε αντρά, πάντα ρε, πάντα ρε.